Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κάποιοι το καλοκαίρι, δεν έχουν περάσει πολλοί μήνες, επιδίωκαν να μην είμαστε εμείς αυτοί που θα καταθέσουμε και θα υπερασπιστούμε τον πρώτο προϋπολογισμό μιας κυβέρνησης η οποία έχει και θα έχει διαφορετική λογική και προτεραιότητες από όλες τις προηγούμενες. Κάποιοι ήθελαν αριστερές παρενθέσεις. Απέτυχαν. Τώρα οι ίδιοι ονειρεύονται οικουμενικές κυβερνήσεις. Ορισμένοι μάλιστα βαυκαλίζονται μιλώντας για παλινορθώσεις κυβερνήσεων με πρωθυπουργό, το ακούσαμε και αυτό, τον κύριο Σαμαρά. Αρνούνται να συμφιλειωθούν με την πραγματικότητα. Αυτή είναι η ουσία. Όμως ο τόπος, η πατρίδα μας, η χώρα μας, δεν μπορεί να κυβερνηθεί και δεν θα κυβερνηθεί από όσους έχουν τεράστιες ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση. Ο τόπος με τη θέληση του λαού θα κυβερνηθεί από αυτούς που έχουν την πολιτική βούληση αλλά και το σχέδιο να προχωρήσουν σε ρήξεις με μεγάλα συμφέροντα σε σύγκρουση με τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Από όσους έχουν συγκεκριμένο σχέδιο για έξοδο από την κρίση, το οποίο στο μερίδιο που του ανήκει υλοποιείται και από το σημερινό προϋπολογισμό. Επιτρέψτε μου τέλος να πω ότι είναι περίεργο να μας κατηγορούν για αναποτελεσματικότητα εκείνοι που έφεραν προϋπολογισμούς με εξωπραγματικούς δημοσιονομικούς στόχους. Ας θυμηθούμε τα υπέρογκα και αδύνατο να υλοποιηθούν πρωτογενή πλεονάσματα. Και είναι απορίας άξιων πως μιλούν για έλλειψη προοπτικής κόμματα και πρώην κυβερνώντες που η πρακτική τους απέχει παρασάγκας ακόμα και από την πρακτική μεγάλων, κατά τεκμήριο, συγγενών κομμάτων τους στην Ευρώπη. Κύριοι και κυρίες βουλευτές, εμείς θα κινηθούμε στο στέρεο έδαφος μιας εφαρμοσμένης πολιτικής και των χειροπιαστών συγκεκριμένων στοιχείων του προϋπολογισμού. Συζητάμε λοιπόν σήμερα για ένα προϋπολογισμό που κινείται σε κατεύθυνση διαφορετική από ό,τι είχαμε συνηθίσει. Πυρήνας αυτού του προϋπολογισμού, συνδυασμός της δημοσιονομικής σταθερότητας, δημοσιονομικής ισορροπίας με την κοινωνική δικαιοσύνη. Και είναι ένας προϋπολογισμός με αυξημένες τις δαπάνες για την κοινωνική προστασία, με αύξηση επιχορήγησης στα νοσοκομεία, με αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων μετά από χρόνια. Και σε αυτό το σημείο, επιτρέψτε μου να συνεχίσω μιλώντας αναλυτικότερα για τα θέματα που αφορούν το Υπουργείο μας, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για θέματα δηλαδή τοπικής αυτοδιοίκησης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η καταβολή της βασικής ενίσχυσης των Δήμων, που είναι η κεντρική αυτοτελή στόχη, πόρη, πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχεδιασμό και κανονικά θα ολοκληρωθεί σε μια δύσκολη μάλιστα περίοδο για τη χώρα. Και ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια, με κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, η μείωση των πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης έφτασε στο 61%, σήμερα κρίνουμε και συζητάμε έναν προϋπολογισμό όπου όχι μόνο δεν έχει μείωση πόρων, αλλά αντίθετα για τα ζητήματα των ΟΤΑΤ, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει και μία μικρή έστω αύξηση. Αυτά είναι τα στοιχεία. Και επιτρέψτε μου εδώ να αναφέρω ενδεικτικά κάποια νούμερα. Το 2016, τον επόμενο χρόνο, προβλέπονται πιστώσεις για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, Δήμοι, που αφορούν κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, που αφορούν ειδική επιχορήγηση, που αφορούν οφειλές παρελθόντων ετών. Προβλέπονται λοιπόν πιστώσεις ύψους 2,58 περίπου δισεκατομμύρια, αυξημένες, μικρό είναι το ποσό, αλλά είναι αυξημένες κατά 9 εκατομμύρια ευρώ από το 2015. Για δε τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δευτέρου βαθμού, για τις περιφέρειες δηλαδή, η πόρη από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, η βασική δηλαδή ενίσχυση των Δήμων, ανέρχεται στο ποσό των 616 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η συνολική πόρη προς τις περιφέρειες στο ποσό των 652 εκατομμύρων ευρώ. Αν συγκρίνουμε τη φετινή ενίσχυση με την περισσινή, έχουμε μια αύξηση η οποία είναι 337 εκατομμύρια ευρώ, η οποία όμως προέρχεται από μεταφορά του κωδικού πληρωμής της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των περιφερειών. Και ταυτόχρονα
Πρέπει να πω ότι πριν λίγες μέρες υπογράψαμε την κατανομή ενός ποσού 22,5 εκατομμύρια ευρώ για τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου των υπαλλήλων, των εργαζομένων στις περιφέρειες. Αυτό το λέω για να καθησυχάσω τους υπαλλήλους από όσα υπερβολικά έως ανυπόστατα διαδίδονται. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, στη σημερινή συζήτηση, συζητώντας για τον προϋπολογισμό, επιτρέψτε μου να θίξω και ένα άλλο σημαντικό οικονομικής διάστασης ζήτημα, το οποίο αφορά τις υπαρκτές οικονομικές δυσκολίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα γεγονότα καταρχήν, για να είμαστε σαφείς και να μιλήσουμε με βάση τα δεδομένα. Στην αρχή του 2015, τους πρώτους μήνες, είχαμε 17 τουλάχιστον δήμους που αδυνατούσαν να ιστοσκελίσουν τον προϋπολογισμό τους. Σήμερα, με τις συντονισμένες προσπάθειες του Υπουργείου και φυσικά και των Δήμων, το πρόβλημα εντοπίζεται σε μόλις 2 Δήμους, για τον ένα μάλιστα αυτές τις μέρες ελπίζουμε πως θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ιστοσκελισμού του προϋπολογισμού του. Βέβαια, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν ορισμένοι που επενδύουν ακόμα στο φόβο και στην καταστροφολογία. Ακούμε συνεχώς ότι θα καταρρεύσουν οι Δήμοι λόγω αδυναμίας κυβέρνησης να εμφανιστεί συνεπείς προς τις υποχρεώσεις. Σας ενημερώνω λοιπόν πως χθες υπέγραψα την καταβολή της δόσης του 2015 για ληξιπρόθεσμες οφειλές παλαιότερων ετών ύψους 213 εκατομμυρίων ευρώ και τις επόμενες μέρες θα καταβληθεί και η 12η δόση στην ώρα της των κεντρικών αυτοτελών πόρων ύψους 107 εκατομμυρίων ευρώ. Και παράλληλα ολοκληρώνεται η καταβολή των χρημάτων των πόρων 23,5 εκατομμύρια ευρώ προς τους Δήμους. Και επομένως τίθεται ένα ερώτημα. Γιατί συνεχίζεται αυτή η παραφιλολογία περί καταστροφής? Από την πλευρά μας δεν ωρεοποιούμε καμιά κατάσταση. Γνωρίζουμε τη δύσκολη κατάσταση. Αλλά θα σταθούμε αποφασιστικά ενάντια στην κακής ποιότητας προπαγάνδα, στην παραπληροφόρηση και στα ψεύδη. Κλείνοντας, μισό λεπτό μόνο κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι αναγνωρίζω και εγώ τη σημαντική προσπάθεια των Δήμων και των Περιφερειών σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι βασικός, πιθανότατα είναι ο πιο βασικός πυλώνας στήριξης της κοινωνίας. Οι δε φορείς της και οι δημότες φυσικά κάνουν μεγάλες και φιλότιμες προσπάθειες τούτες στις δύσκολες ώρες και αποτελούν φορείς ελπίδας για τα επόμενα χρόνια. Και νομίζω είναι δεδομένο ότι τα ιδιαίτερα δύσκολα είναι σήμερα. Αύριο προσδοκάμε, ελπίζουμε, αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη μέρα για την τοπική αυτοδιοίκηση και γενικότερα για τη χώρα μας. Και είναι αναγκαίο να ξεκινήσουμε να τη δημιουργούμε από σήμερα με ευρύτατες κοινωνικές πρωτίστως, καθώς και με πολιτικές συνενώσεις όταν και όπου αυτό είναι εφικτό. Σας ευχαριστώ πολύ.